Εκάθισε με σκοτεινήσει του νεκρού αιώνα και κυρίε με περνέ το πνεύμα με νεμή ταράφτη η καρδία μου. Εμεί την ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πά τη έργη σου εντύμα στον κυρό σου μελέτων. Διέπεντασα δώσε τα σχήρα σου με ψυχή μου. Ω χι άλλη δρόση ταχύσα όπω ο κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου το μου και ομοιωθήσουν έτσι κατά γνήση του Ισλάβων. Ακουστών πίσουν το πρωί το ελαιό σου και τη σύνθεση ευνόησον κύριο των υπορέψεων και προσέρα την ψυχή μου. Εξελούν εκ των ηχθρών κύριο που συγκατεύχουν διδαξών του πίνη το θέλημά σου τη ή ο Θεό. Το πνεύμα σου των αγαθών οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και εν το όνομα σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκκλήψει στην ψυχή μου. Εν το ελέγξει σου καθέψει εκ πρόσωπο και απολύει πάντα στου τύποντα τη ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Thank you.
δόκι ασωτή του στήπους με να αργήσε γνωστή σε δε την αλήθεια ανεμακός θυμησίας τα πέρατα του κόσμου προσφέρει τη δόξη τον γάρδες πόζον τα πάντα αγιάζεις το Αγίο Πνεύμα. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, αδελφοί, ο αγιάζον και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες δίνεται, αν κατεσχύνεται αδελφοί σε αυτούς καλή λάγων. Απαγγελώ το όνομά σου εις αδελφείς μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε και πάλι εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτόν και πάλι του επόκει τα παιδεία μη εδωκεν ο Θεός επίουν τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίας με θες και τον αυτόν είναι αδιά του θανάτου καταργήσει τον το κράτος από τα θανάτου του τέσσερι των διάβολων και απανάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός τους ζήν ένοχης αντουλίας που γαρδίπου αγγέλων επιλαμβάνεται ανασπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται ο φαινόπλαιο κατά πάντα της αδελφής σε μεγιωτή είναι είναι αελεήμων γέννητε και πιστός αρχή ενεύστα προς τον Θεόν εις το ηλάχτη της αμαρτίας του λαού ενώ γαν πέπον δεν αυτός πειραστής δύναται της πειραζομένης βοηθήσα. Ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση εκ του κατά Ματθαίου να έχει Ευαγγελίου το ανάπτωσμα. Το καιρό εκείνο ελθόν ο Ιησούς εις τα μέρη Κεσαρίας της Φιλίππου. Η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον την αμελέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου. Οι δε υπόνοι μεν Ιωάννη τον Βαπτιστήν άλλοι δε Ηλίαν έτεροι δε Ιερεμίαν ιέρα των προφητών. Λέγει αυτής, ημείς δε την αμελέγεται είναι. Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, «Συ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος» και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, «Μακάριος ή Σίμων Βάριωνα, ότι σάρξ και αίμα που καπεκαλυψέσαι, αλλο πατήρ μου εν της ουρανής». Καγώ δε συλλέγω ότι στην πέτρα σου και πέει ταύτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πήλε άλλου κάτι σκήσου συλλαυτής και δώσω σύντας κλείστης βασιλείας των ουρανών και ο εάν δύσεις επί της γης έστε δεδεμένον εν της ουρανής και ο εάν δύσεις επί της γης έστε λενημένον εν της ουρανής. Δόξα σοι Κύριε, δόξα. Αν σου Χριστά πνεύματι Χριστός αυτήν σήμερον της αργαλιάσεως ελέος. Εσύ ο Θεός ημών δόξας εμελιώσε Χριστέ Εκκλησίων αρθείς απενευθείς εν τέσσι. Σοφία.
Εις Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, είχε μένει πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας, ότε Άγιον Κοσμικών, σκνήγαρ κατασκευάστη πρώτη, εν η τελιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση στον άρτο, η της λέγεται Άγια. Τετράδε το δεύτερον καταπέτασμα σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων, χρυσή έχουσα, τιμία τήριον και την κυβωτών της Διαθήκης, περί και καλυμμένη πάντοθεν χρυσίον, εν η στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα, και η ράδος άρων η βλαστήσασα και πλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δε αυτής χερουβήμ δόξης κατασκιάζονται το ηλαστήριον, περιώνου και στην ειν λέγην κατά μέρος. Τον Δέο το κατασκευασμένον εις μεν την πρώτην σκηνή δια πάντος Ισίας ειν ιέρης τας λατρείας επιτελούντες. Εις δε την Δευτέραν άπαξ του εν εαυτού μόνος ο αρχιερεύς που χωρίς αίματος το προσφέρει περί αυτού και των του λαού αγνοημάτων. Σοφία αυτή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Έτσι του κατά του κάνα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο εισήθενα Ιησούς εις κόμην την Άγιην, είδε της ονόματι Μάρθα, είπε δέξα του Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί χαλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε τον λόγον αυτό. Είδε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλή διακονίαν επιστάσα, δε είπε, Κύριε, που μέλησε ότι αδελφοί μου μόνοι με κατέλειπε διακονή. Υπέουν αυτήν να μη συναντιλάβητε. Αποκληθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθή περίδαν εξελέξατο, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γηνή φωνή δε του όχλου είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε, και μαστίου σε θυλασσάς. Αυτός δε είπε με νου και μακάρι οι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσονται σ' αυτό. Εκτίσε της Εκκλησίας και έθνων μητέρα απέδειξε εκ δουλείας ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αγιαστική του Πνεύματος έλαψη. Όξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, που ψάμων παρλά Χριστόν θεμέλιον έχουσα, ή το εξ εθνών εκκλησία, στεφάνου τε καλυτό απροσύτω, και δια δήματι της βασιλείας εγκαλοπίζεται. Ραγί Θεότο και σώσον ημάς, ο θαυμάτων απάντων θαυμάτων και νότερων, ότι παρθένος εν μήτρα, τον τα σύμπαντα περιέποντα, απειράνδρος συλλαβούσα, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο εν την πέτρα της πίστεως οικοδομήσας την εκκλησία σου Χριστέ ο Θεός εν αυτή κατεύθυνον τάση και σίας ημών και προς εξελαών
εν πίστη βόρδασι, σώσον ημάς ο Θεός ημών. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όν ευλογητός εις τους αιώνας, ο δια του καταπετάσματος της αρπός αυτού εγγενήσα συνήντης των προπατώρων Εκκλησίας, των εν ουρανής απογεγραμμένων την είσοδον εν θα ύπος καθαρώσεω τα ζώντων και φωνή αγκαλιάσεως, αυτός φιλάνθρωπε δέσποτα, επίβλεψον εφημάς τους αμαρτωλούς και αναξίους δούλους σου, τους των εγγενισμών επιτελούντας του σεβασμίου ναού, του οσίου πατρός ημών, Σιμεών του στυλίτου, η σύμβολον της Αγιωτάτης σου Εκκλησίας, του τέστην αυτού του σκήνου Σιμών, όπερ και ναών σου και μέλη Χριστού σου, δια του πανεφήμου Αποστόλου Παύλου ονομάσαι κατηξιώσας, και τούτον στερέωσον μέχρι της συντελείας του αιώνος, ασάλευτον και δεδοξασμένον εν σύ, και αξιώσον ημάς εν αυτό εν αίσεις και δοξολογίας, ακαταγνώστους προσάγειν τη δόξη σου και το μονογενή σου Υιό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστό και το Αγίο σου Πνεύμα την επιγνώση και πάση αισθήση και προσκυνούντας εν φόβο σου των θείων δειχθήνε αξίους ηκτυρμών ευπροσδέκτουστε τη υψή αγαθότητη γενέστε τας δεήσεις ταύτας ας υπερ ημών και παντός του λαού σου τη αφάτος σου εσπλαχνία προσάγομεν πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και εν αγίης επαναπάβει και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης πίσω συν τη εισόδο ημών εισόδων Αγίων Αγγέλων γενέστε, συλλειτουργούντων ημίν και συδοξολογούντων της εις αγαθού. Ότι πρέπει συ πάσα δόξα την ίν και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Οι άρχοντες ημών και πάθητε πνεώνιε και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κράτεος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πειλασί άρχοντες ημών και πάθητε πνεώνιε και εις ελέξετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κράτεος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πείλας οι άρχοντες ημών και πάθητε πείλε αιώνιε και εις ελέξετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυναμέων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Πως του άνθρωπος τελεόματος την ευπρέπειαν και την παρόση να δέδειξας ωραιότηταν του Αγίος Κοινόμενος τη δόξη σου Κύριε στρατεύος ουρανών εις αιώνα αιώνας και πρώτης αιώνας.
μόλις ολοκληρώθηκαν οι λιτανίες πέριξ του Ιερού Ναού των Ιερών Λιψάνων και δια του τρόπου αυτού αγιάστηκε και εξωτερικά ο Ιερός Ναός. Τώρα θα λάβουμε τις τρεις μερίδες των Αγίων Λιψάνων από το Βυσκάριο, το οποίο βρίσκεται άλλωστε της Αγίας Τραπέζης. Θα τοποθετήσουμε τα Ιερά Λείψανα σε ένα ειδικό κυβωτήριο και θα τα επικρίσουμε με Άγιον Μύρο και εν συνεχεία θα τα τοποθετήσουμε στην ειδική οπή που βρίσκεται στο μέσο της Αγίας Τραπέζης. Και θα τοποθετήσουμε ένα πλατήριο πάνω της ειδικής τοπής
ώστε να σφραγιστεί τελείως. Is the Lord glory?
κρίνοντας τα γόνατα του Κυρίου ζητώμε. Ο Θεός ο άνθρωπος διαίτιος, ο αιτιόντων στρίδι τα πάντα τα παραγόν, ο φως του αναπρόσιτων τεθρόνων έχω των ουρανών την τέχνη υποπόθειων, ο το Μωυσή πρόσφατ παγκούς και υπογραμμών των δε βασελεή πνεύμα σοφίας ευθύς και ικανώσας αυτούς προς απαρτισμόν εις του μαρτυρίου σκηνής, ενή λατρείας δικαιώματα ή της αληθείας εικόνες και προχαράματα, ο του Σολομών Κυκλάδος και εκεί μακρατείας δωρισάμενος και δι' αυτού το πάλι ναόν αναστήσας της αρχής δε πανεφήμης του Αποστόλης, την εν πνεύμα τη λατρεία και τη σκηνή τη αληθινή εγγενήσα την χάρη και δι' αυτών τα Αγία σου Εκκλησία και τα θεσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, εν πάση τη γη καταφυτεύσα ει το προσάγειε θέση τα ιερά κατεμάχου θυσία, ο και τούτων των ναών είναι φτωχή σα επωνόματι οικοδομηθήνε του Οσίου Πατρό Σιμών Σιμεών του Στυλίλου, προσδόξαν σοι και του μονογενή σου Υιού και του Αγίου Πνεύματο. Αυτό αφάνεται μεγαλόδωρε βασιλεύει, μίστηκε των εκτιμών σου και τα ελέγχη σου, ότι από το αιώνα σκησί και μην με λήξει ημά πλήθη μεμονισμένου αμαρτιών και μην με μιλώσει στη διαθήκη σου, διότι με τέρα να καθαρσία να λαμβάνεται και τα παρατώματα ημών και ενίσχυσο ημά. Και η κάνω ότι χάνεται και επιφυτίσει του Αγίου σου και ζωπιού πνεύματο, εκτελέσα κατακρίτω των εγγενισμών του ναού τούτου και του εναυτού θυσιαστηρίου, ποιήσαστε την καθιέρωση ή να και τούτο ευλογούνται σε ψαλμείς και ύμνης και μυστικές λειτουργίες της ίδιας πραχνίαν διαπαντός μεγαλύνομαι. Ναι, δέσποτα Κύριε ο Θεός σου σωτήρι μόνοι εκ της πάντου των τεράτων της γης, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένος και κατάπεψον το Παναγιό σου Πνεύμα, το προσκυνητών και παντοδύναμων και αγίασον των οικων τούτων, πλήρωσον αυτόν φωτός αηδίου, ερέτησον αυτόν εις κατοικίαν σύ, ποιήσον αυτόν σκήνομα δόξη σου, κατακόσμησον αυτόν της θύης σου και υπερκοσμής χαρίσμαση, κατάστησον αυτόν λιμένα χυμαζομένων, ιατρίων παθών, καταφυγήν ασθενών, δαιμόνων φυγαδευτήριων, εν το είναι τους οφθαλμούς σου ανεωγμένους επ' αυτών ημέρας και νυχτός, και τα ότα σου προσέχοντα εις την δέηση των εμφόμων σου και βλαβία εν αυτοεισιόντων και επικαλουμένων των πάντημων και προσκυνητών ονομά σου, όσα αν εντίσοντέσαι και εσύ ακούεισαι τον ουρανό άνω και ποιείς τέλεος και ήλαιος έτσι αυτής. Φύλαξον αυτόν έως της συνεδρίας του αιώνος ασάλευτον και το εν αυτό θυσιαστήριον Άγιον Αγίον ανάδειξον τη δυνάμει και ενεργεία του Αγίου σου Πνεύματος, δόξασον αυτόν υπέρ των κατά των νόμων ηλαστήριων, ώστε τα σεναυτότητουμένα χειρουργίας εις το Άγιο και υπερουράνιον και νοερό θυσιαστήριον καταλά και την χάρη του μην κομίζει της εις αγράμιου της χιάσεως θαρούμεν γάρ ούκης την των υπετέρων εναξιών χειρών υπουργία, αλλά εις την συνάμα των αδαθότητα. Αντιλαμβούς όσων ελέησαν ενάς τους και διαβόσουν του μας του Θεός της η χάρη Κύριε Ιησούμεν, εξάμεν την ειρήνη και σωτηρίας του συμπαντικού του Κυρίου Δεϊκόμεν, εξήγησης του συμπαντικούς όπως εν τέλει του Θεού Εκκλησιών, εις το πάντων ενώσεων του Κυρίου Δεϊκόμεν, και των συνόντων αδελφών
και πάσα τη ζωή μου του στόλου Θεού παραδόμεθο. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εναγκής της υπερσού αθλήσας η τιμή εις μάρτης η επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις του αιώνας των αιώνων. Στο σημείο αυτό θα διαβάσουμε την ευχή δια της οποίας θα αγιαστεί το είδο με το οποίο θα πλύνουμε την Αγία Τράπεζα με σαπούνια και σπόμους. Επί το παρόν σου θυσιαστήριον και ευλόγησον ημάς και το είδο τούτο προς αγιασμόν και τελείωση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Thank you.
κερδίσαμε την Αγία Τράπεζα από τα νερά και τη Σαφωνάδα που την πήραμε, τώρα θα την αρωματίσουμε με ευώδη αρώματα και εν συνεχεία θα την χρήσουμε με Άγιο Μύρο. Δόξα το Θεό ημών εις τους αιώνας. Τώρα θα σποντίσουμε την Αγία Τράπεζα με αυτά τα υφάσματα.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
αγιάσουμε και εσωτερικά τον λαό, σχηματίζοντας το μονόγραμμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δια του Αγίου Μύρου στις τέσσερις πλευρές του Ιερού Ναού. Τα πάντα των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και
πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατή και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αρήγη στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός ημών, του ουρανού και της γης ποιητής, που την Αγία Σου Εκκλησία αλήτω σοφία θεμελιώσας και αντίτυπον της αγγελικής εν ουρανό λειτουργίας, την πλησιεροσύνης τάξην επί της γης εις της άμενος, Συ Δέσποτα μεγαλώνω δε πρόσδεξε γενήν δεωμένους ημάς, ούκος αξίους όντας περί τυλικού των ετήν, αλήνα και υπερβάλλον τη της εις αγαθότητος, ούγαρε πάρσο το ανθρώπινο γένος πολυτρόπος ευεργετός και φάρνον δε εδωρίσω των σών ευεργεσιών την ενσαρκή του μονογενής σου Υιού παρουσίαν. Ως επί γης όφθης και λάμψας, εις εν σκότη φως σωτηρίας, αν είναι και με αυτόν υπέρ ημών θυσίαν και γέγονε του κόσμου παντός συγκαστήριον κοινωνούς ημάς, εις Ιλίας Αναστάσεως και εις άγνωρος και ανανεχτής εις ουρανούς, ενέβησε τους εαυτού μαθητάς και αποστόλους καθώς επιγύλα το δύναμο εξής τους ήτησε στη το Πνεύμα το Άγιον, το προσκυνητόν και παντοδύναμον, το εξού του Θεού και Πατρός εκπορευόμενον, Διού γενόμενη δυνατή εν έργο και λόγο, βάπτισμα παρέδο και νιοθεσίας, εκκλησίας ανέστησαν, ίδρυσαν θυσιαστήρια, ιεροσύνης έθεντο κανόνας και νόμους, όν ημίς η αμαρτωλή κατέχονται στην παράδοση το σπίτι μέση, το αιωνίο Θεό και δεομεθάου σου έσπλαχνε. Τον προς την σύνυμνο δία νοικοδομηθέντα του των ναών της Θείας σου Θείος Ορδόξης και το παρόν θυσιαστήριον Άγιον Αγίων Ανάδειξον, ώστε ημάς παρεσκώτας αυτό, ως το φρυτό της Βασιλείας σου θρόνο ακατακρίτως λατρεύηση, δε ίσης υπερημών και παντός του λαού σου, αναπέμποντας και την ανέμακτον θυσίαν, εις ή προσφέροντας αγαθότητη εις εκουσίων και απουσίων αμαρτημάτων συγχώρηση, εις κυβέρνησιν βίου, εις αγαθής πολιτείας κατόρθωση, εις εκπλήρωσιν πάσης δικαιοσύνης. Ό,τι βλώνητε έσου το Πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση του Πνεύματος. Ευχαριστούμεν Συ Κύριε ο Θεός ημών, ότι είναι εξέχειας χάριν επί τους Αγίους Σου Αποστόλους και επί τους Οσίους ημών Πατέρας εξίωσες για την πολλή Σου φιλανθρωπία και μέλης ημών των αμαρτωλών και αγνίων που Σου εκτείνε, διό μεθάσου Δέσποτα πολυέλεη πλήρως ον δόξη και αγιασμού και χάριτος το θυσιαστήριον τούτο, ώστε μεταποιήστε τα σε αυτό προσφερωμένα Συ ανεμάτους θυσίας. Εις το άκραντο σώμα και το κύριο νέμα του μονογενής Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, προσωτηρία παντός του λαού σου και της ημών αναξιότητος. Σίγα δύο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριες μακρότητα ημερών. Ο Κύριος σε βασίλευσε πρέπει ανεδίσαντρο. Προς Εβραίους επιστόλης του Παύλου, παράγνωσμόν. Αδελφοί Άγιοι, κλείσε ως εκ ουρανίου μέτοχοι. Κατανοήσατε των Απόστολων και Αρχιερέα της ομολογίας ημών. Χριστόν Ιησούν, πιστόν όντα το πείσαν δι' αυτόν, ως χαιμοίσεις εν όλο το οίκο αυτού. Πλείον ως γαρδόξης ούτως παραμοίσιν ηξίωτε, καθώσον πλείον αν τη γυναίκη του οίκου, ο κατασκευάσας αυτόν. Πασχαρίκος κατασκευάσεται υπό την ο δέντα πάντα
Ioanne, că Evanghelie cu anarhosma. Cum să zic, Kyrie, ostasi. Tu te roi, Kino, Edene, tota Edenia, Endisiros, Odimis, και Chimonim, και περιεπάτιο Ιησούς εντιστοάλλου Σολομόντος, εκύκλωσαν τον αυτόν Ιουδαίοι και έλεγον αυτόν, έως πότε την ψυχή του μονέδης, Ιησύ ο Χριστός υπέρ ημίν παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, είπον ημίν, και υπιστεύετε τα έργα εγώ εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αν μη σου πιστεύετε, ου χαρεστέ των προβάτων των αιμών, καθώς υπον ημίν τα πρόβατα τα εμάν, της φωνής μου ακούει τα μόνινος του αυτά, και ακολουθήσει μη καγό ζωή νεώνιον τη δομή αυτής, και ου μη απόρτονται εις τον αιώνα και ου αρπάσει της αυτά, και της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως δεδοκέμι μίζον πάντων εστί, και ουδείς δυνατε αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου, εγώ και ο πατήρ. Τη βάπτιση ενός ανθρώπου, όπως ο άνθρωπος είναι γυμνώσεις, έρχεται στην κολυμπήθρα, βγαίνει από την κολυμπήθρα αγιαζόμενος και λαμβάνει μετά το χρήσμα. Έτσι, εν συνεχεία, το δίνουμε στον ονό για να τελέσουμε τους τρεις γύρους από την κολυμπήθρα. Σήμερα, λοιπόν, νονοί και δημιουργοί του έργου είναι οι κύριοι οι οποίοι θα ανάψουν την καντίνα. Δόξα σοι το Ιξάντι προφός, δόξα εν Ιησύ Θεό και επί της ειρήνη εν ανθρώπης εγκοκία. Thank you.
Thank you.
των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλληλείς και πάσαν την ζωή τιμών, Χριστό το Θεό παραδομεθά.
αναπλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Διέτε εξ αυτού πάντες του το εσύ το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκληνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τα εκ των σών συμπροσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Yes.
ως Θεός ημών, ως διεξάγεσος, εις το Άγιο, και υπέρ ουράνιο και το αίμα του θυσίας Κύριον, σας μη δαιμονίας πνευματικής αντιστατώνης, και ουράνιο, Thank you.
14, σε αυτό εδώ το εργοστάσιο το οποίο τροφοδοτεί
η Σαντορίνη με ρεύμα, επισυνέβη ένα δυστύχημα, έσκασαν οι μηχανές και τα πιστόνια των μηχανών διασκοτίστησαν σε όλο το χώρο ακόμα μέσα στη θάλασσα και στον δρόμο. Από θαύμα διεζώθη όλο το προσωπικό το οποίο εργαζόταν σε αυτόν εδώ το χώρο. Οι ηθήνοντες εδώ του οργανισμού από ευγνωμοσύνη προς το Θεό που διεφύλαξε το προσωπικό συνέλαβαν την ιδέα να οικοδομήσουν ένα ναό εις ανάμνηση αυτού του θαυμαστού γεγονότος και μάλιστα τον αφιέρωσαν στον Όσιο Σιμεών το Στυλίτη, διότι όλη του τη ζωή την πέρασε πάνω σε ένα στήλο, όπως πάνω στους στήλους ανεβαίνουν και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ για να συνδέουν τα καλώδια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο στήλος ήταν η ιδέα που έδωσαν για να αφιερώσουν σε αυτόν τον ναό στον Όσιο Σιμεών το Στυλίτη. Σήμερα λοιπόν η χάρη του Θεού μας αξίωσε να τελέσουμε τα εγένεια, δηλαδή την καθιέρωση και τον καθαγιασμό αυτού του ιερού ναού και από απλό κτίσμα να γίνει τόπος λατρείας και η τράπεζά του από απλή τράπεζα να γίνει Αγία Τράπεζα και Ιερό Θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θα τελεσιουργείται η ανέμακτος ιερουργία και θα δίδεται προς βρόσιν των πιστών ο ουράνιος άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, η ζωή την αιώνιον και εις της άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Αυτό το γεγονός είναι ξεχωριστό, διότι είναι μη επαναλαμβανόμενο. Μία φορά εγκαινιάζεται ο Ιερός Ναός και τα πάντα σήμερα πληρώθηκαν από το Πανάγιο Πνεύμα το οποίο καθιέρωσε, καθαγίασε την Αγία Τράπεζα και εσωτερικά ο Ιερός Ναός αλλά και εξωτερικά με την λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων, των Μαρτυρικών Λειψάνων τα οποία τοποθετήσαμε εντός της Αγίας Τραπέζης. Όπως ο πατέρας έχει χαρά όταν η γυναίκα του κάνει κάποιο παιδί ή έχει χαρά όταν αυτό το πρωτότοπο το παιδί του το βαπτίζει, έτσι λοιπόν και οι συντελεστές αυτού του έργου, οι κτήτορες αυτού του ιερού ναού σήμερα έχουν και αυτοί μεγάλη χαρά στην ψυχή τους και για αυτούς ιδιαίτερο σήμερα προσευχηθήκαμε αλλά και για όλους εσάς οι οποίοι γεμίσατε το Ιερό Ναό και συμπροσευχηθήκατε μαζί μας, ώστε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να τηρεί αυτόν τον ναό ασάλευτον, ώστε μέσα σε αυτόν να λατρεύεται ο ένας μόνος και αληθινός τριαδικός Θεός. Σήμερα λοιπόν ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας τον κτήτορα αλλά και τους ηθήνοντες νους για την τέλεση αυτού του μεγάλου έργου, τον κύριο Γεώργιο Νομικό, τον κύριο Αστέριο Σαρδέλη, καθώς και τον εξ Αθηνών ερχόμενο στη Σαντορίνη για τον εγγενισμό του Ιερού Ναού, κύριο Γεώργιο Καρδίρη. Εύχομαι να έχετε τη χάρη του Τριαδικού Θεού, ο Θεός να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας χαρίζει δύναμη σε εσάς και στα έργα σας, καθώς και σε όλους εσάς οι οποίοι σήμερα παρευρεθήκατε στα Ιερά Εγγένεια. Η ανάπτυξη λοιπόν αυτού του ξεχωριστού γεγονότος επιθυμώ να προσφέρω προς τον κύριο Γεώργιο Νομικό αυτήν την εικόνα του Σωτήρος Χριστού, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του Ιερού Ναού, γι' αυτό και σφραγίσαμε τους τέσσερις τοίχους με το μονόγραμμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να τον έχετε οδηγεί και καθοδηγητή στη ζωή σας και να σας χαρίζει η υγεία και φώτιση στο έργο σας. Να ζείτε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Μπουλετά,
κυρίες και κύριοι σύμβουλοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, η 13 Αυγούστου 2013 είναι μια ημερομηνία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλοι οι εργαζόμενοι του προστασίου. Αντιμετωπίσαμε μια καταστροφική φωτιά που θα μπορούσε να έχει να εξέλιξει τα αποτελέσματα. Με τη βοήθεια της Παναγίας, της δικιάς μας Παναγίας, της Μηχανιώτισσας, την οποία ευχαριστήκαμε, προστάτευσε εμάς και το εργοστάσιο από τα χειρότερα. Η επιθυμία μας να κατασκευάσουμε μια εκκλησία μέσα στον χώρο του εργοστασίου ξεκίνησε από τη βαθιά μας αγάπη και πίστη στον Χριστό μας, στην Παναγία μας και στους Αγίους μας και μετά από μια καταστροφή. Η επιθυμία μας έγινε πράξη με τη συμπαράσταση της υπηρεσίας μας, των συναδέλφων και πολλών πιστών. Σήμερα, με μεγάλη μας χαρά, ολοκληρώνεται μια προσπάθεια 10 ετών από τότε που αρχίσαμε την ανέβηση. Σε αυτή την πορεία των 10 ετών είχαμε και έχουμε καθοδηγητές και τους ευχαριστούμε όλους. Τον πρώην Μητροπολίτη κύριο Επιφάνη, τον εφημέριο της Ενωνίας μας, τον πατέρα Ευάγγελο Φουστέρη, τον εφημέριο της Ενωνίας Εμπορίου, τον πατέρα Νικόλαο Σιράλα και εσάς, σεβασμιότατε. Στις 15 Τετάρτου του 2014 θεμελιώθηκε και τελείωσε η κατασκευή του λαού μας το 2017. Στις 31 Οκτώβου του 2018 έγιναν τα θυρανίξια. Η θεμελίωση και τα θυρανίξια έγιναν από τον πρώην Μητροπολίτη κύριο Επιφάνη. Σήμερα, 1 Οκτώβου του 2023, με τη χάρη του Θεού και τη δική σας παρουσία και συμπαράσταση σε μας βιώνατε, βιώσαμε όλοι μας τα εγκαίνια της Εκκλησίας μας του Αγίου Συμπεροντούς της Ζήτης. Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Για να θυμόσαστε αυτή την ημέρα της χαράς, θέλουμε να σας προσφέρουμε ένα συμβολικό αναμνηστικό εκ μέρους μας, όλων μας, εκ μέρους όλων μας. Θα σας το προσφέρει ο Διευθυντής Εκμετάλλευσης και Τεχνικής Υποστήριξης μη διασυνδεδεμένων νησιών της ΔΕΗ, κύριος Γιώργος Καρδίνης, μάστημα σήμερα με την παρουσία του. Επίσης, να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή του Εργοστασίου μας, τον κύριο Αστέλη Σαρτέλη, και όλο το προσωπικό, εργαζόμενους και συμπραξιούχους, για την βοήθεια και τη συμπαράστασή τους. Σας ευχαριστώ όλους σας μέσα από την καρδιά μου. Θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για αυτό το όμορφο δώρο το οποίο μου προσφέρατε και θα αποτελεί ενθύμιο των σημερινών εγγενείων. Για τη σημερινή τελετή την οποία πραγματοποιήσαμε, εκοπίασαν και άλλα ακόμα τα οποία δεν τα αναφέραμε, όπως είναι ο Γενικός Αρχιερατικός μας Επίτροπος ο Πατήρ Νικόλαος Τσιγάλας, ο οποίος προετοίμασε
όλα τα υλικά και διοργάνωσε όλη τη σημερινή τελετή. Καθώς επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες ιερείς, τον πατέρα Ευάγγελο Εφημέριο του Αγίου Δημητρίου Μεσαντιάς, τον πατέρα Λέξιο Πετρίδη, Αρχιμανδρίτη και Εφημέριο του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως Καναντρίου, στην ενορία του οποίου κατοικούν πολλοί Σαντορινοί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Ιεράς μας Μητροπόλεως, κύριο Νικόλαο Βαρβαρίγκο, μαζί με τον κύριο Θεοδόσιο Φουστέρη, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορίου, οι οποίοι άφησαν σήμερα τα ιερά τους αναλόγια, προκειμένου να έρθουν να ψάλουν σε αυτήν την όμορφη και υπέροχη τελετή. Αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε έργο το οποίο ξεκινάμε στη ζωή μας, για να έχει επιτυχία, θα πρέπει να το ξεκινάμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να είναι στερεωμένο και για να μπορεί να φέρει εις πέρας το έργο για το οποίο κατασκευάζεται. Έτσι έκαναν οι προπατορές μας. Θέλανε να χτίσουν σπίτι, άνοιγαν το λάκκο, φώναζαν τον παπά να κάνει αγιασμό. Ξεκινούσαν κάποια εργασία, έφυγαν τον ιερέα να κάνει αγιασμό. Άνοιγαν μαγαζί, ο ιερέας έμπαινε πρώτος. Άνοιγαν σπίτι, ο ιερέας έμπαινε πρώτος. Μάζευαν τους καρπούς από τα κτήματα και τα χωράφια τους, τα πήγαιναν στην εκκλησία για να ευλογηθούν. Γι' αυτό βλέπουμε και κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που πάμε τα σταφύλια για να τα ευλογήσει ο ιερέας. Όλα τα πήγαιναν για να τα ευλογήσει ο Θεός. Όταν λοιπόν στηρίζουμε τη ζωή μας, το έργο μας και τη διακονία μας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε το έργο μας θα έχει επιτυχία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα να είσαστε γεροί όλοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον πάντα. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε.